Άννα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για μένα. Είσαι καλά, γερός? Μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά. Το ταξίδι εύκολο, πιστέψατε, εντάξει. Εντάξει, εύκολο, εντάξει, ναι. Τα συνηθισμένα. Τα συνηθισμένα. Θάνο, σε τι φάση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ τώρα? Πώς μπορείς να περιγράψεις μετά από τις αλλαγές, μετά από προσαφαιρέσεις? Έχει σταθεροποιηθεί η ομάδα, το ρόστερ? Πώς το βιώνεις κάθε μέρα? Εντάξει, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην ομάδα. Νομίζω χρειαζόντουσαν. Πάντα ο ΠΑΟΚ στα μέσα της μεταγραφικής περίοδου του Γενάρη κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Ναι. Και νομίζω ότι είναι σωστό. Ποια ομάδα βλέπει και ο προπονητής φυσικά βλέπει ότι η ομάδα δεν πηγαίνει σε σωστό δρόμο, να προσπαθεί να διορθώσει λίγο κάποια πράγματα. Ήρθε ένας καινούριος διαγώνης, ο οποίος εντάξει, είναι μια ευρωμένης αξίας, είναι δυνατός παίκτης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ομάδα, εάν θα κάνει μια προσθήκη κεντρικού από ό,τι ακούγεται εδώ και τόσο καιρό, δεν ξέρω αν τελικά γίνει τελευταία στιγμή, γιατί νομίζω είναι η τελευταία εβδομάδα, θα είναι έτοιμη να μπορέσει να δουλέψει για να είναι έτοιμη στα κρίσιμα παιχνίδια που είναι το Μάρτιο και τον Απρίλιο, έτσι, και τα πλέον. Ναι. Μπορείς να το πεις και εσύ με την εμπειρία σου, το ένιωθες, το έβλεπες ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στο δρόμο και όπως μας είπες έπρεπε να κάνει αυτές τις κινήσεις? Εντάξει, αγωνιστικά μπορώ να... σε κάποια παιχνίδια δεν έδειχνε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Ακόμα και από την αρχή της χρονιάς που βγήκαμε εκτός δικάπ. Υπήρχε το ερωτηματικό του Χάρη, ο οποίος, του Γκόμες, ο οποίος φάνηκε ότι δεν είναι έτοιμος, αλλά θα έπρεπε να πάρει το ρίσκο για να τον περιμένουμε για τον Μάιο, τον Απρίλιο για τα play-off. Το σίγουρο είναι ότι μια ομάδα γίνεται ομάδα και κερδίζει τα παιχνίδια όταν πλέον είναι ξεκάθαρα όλα τα πράγματα, είναι ξεκάθαρα η ρόλη και μπορεί και να δουλεύει απερίσκεπτα ώστε να γίνει ένα συγκεκριμένο στόχο. Είναι καλό να μην φεύγει το μυαλό εκτός γηπέδου. Είναι καλό μια ομάδα να μπορεί να βρει τη συνοχή της και να μπορεί να δουλέψει όλοι μαζί ώστε να σκεφτεί τον αντίπολο όλοι μαζί. Αυτό νομίζω ότι συνέβη αυτή τη στιγμή. Η ομάδα και χθες έκανε αρκετά καλή εμφάνιση εκτός έδρας. Και αφού θα δεθούμε όλα τα παιδιά μεταξύ μας, θα μπορέσουμε να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Από όλη αυτή την πρώτη περίοδο που πράγματι είχε και κάποιες απώλειες ο ΠΑΟΚ, θα έλεγες ότι το κύριο θέμα ήταν ο διαγώνιος? Από εκεί ξεκινούσε το όλο ζήτημα και τα ερωτηματικά, όπως μας είπες? Εντάξει, όχι, δεν νομίζω ότι είναι μόνο διαγώνιος. Σίγουρα, εντάξει, και εγώ στα θέση του Παπασταθόρου ξέρω πολύ καλά ότι η θέση του διαγωνιού είναι πολύ σημαντική για την ομάδα και για τον Παπασταθόρου, γιατί γενικά του λύνει λίγο τα χέρια. Είδαμε και πέρσι ότι και ο Στάραβης που είχε έρθει στο τέλος βοήθησε κατά την ομάδα παρόλο τις ατυχίες που είχε. Θεωρώ όμως ότι το σημαντικότερο είναι ότι πλέον η ομάδα θα ξέρει ο καθένας τους ρόλους του, να έχουμε ένα πλήρες ρόστερ. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι αρκετά, έχει μια καλύτερη ομάδα από πέρσι, πιο ομάδα βασικά, και δεν βασίζεται σε ένα παίκτη όπως ήταν ο Γκάμις πέρσι. Και θα χρειαστούν όλοι οι παίκτες, γιατί είναι μια σειρά παιχνιδιών, αν ξεκινήσουμε και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουμε ακόμα, αλλά και για το κύπελλο και για τα play-off του πρωταθλήματος, που σημασία έχει αυτά τους τρεις μήνες που έρχονται. Η ομάδα που έχει το πιο πλήρες ρόστερ, το έχουμε ξαναπεί και τα προηγούμενα χρόνια, και μπορούν να γίνονται αλλαγές τη διάρκεια του παιχνιδιού, να γυρίζουν κάποια μάτς, κάποια σετ, θα μπορέσει να πάρει και το πρωτάθλημα. Ναι. Θάνο, τι χαρακτηρίζει τη δουλειά, την προπόνηση του κυρίου Ρίτσι? Τι θα έλεγες ότι άλλαξε μετά και την αλλαγή προπονητή και στην ομάδα και στην προπόνηση, το πιο κύριο χαρακτηριστικό? Εντάξει, ο Ντανιέλ, εγώ τον είχα και πριν αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής που του αρέσει πάρα πολύ να δουλεύει την τεχνική, γιατί θεωρεί ότι μέσα από αυτό θα έρθουν τα αποτελέσματα. Δουλεύει ατομικά αρκετά και όλους τους παίκτες με πρωινές προπονήσεις. Και από εκεί και πέρα το απόγευμα δουλεύει την ομάδα σε αρκετά καλό ρυθμό. Εντάξει, μας έχει πιέσει αρκετά, θεωρώ ότι είναι και η εποχή που θα πρέπει να το κάνει. Έτσι ώστε η ομάδα τώρα πλέον που είναι τελειώνει η μεταγραφική περίοδος και ξέρουμε ότι αυτοί οι 14-15 παίκτες θα παλέψουν για το πρωτάθλημα, να μπορέσει να δουλέψει σωστά ώστε να βρει ακριβώς το τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνει ο καθένας μέσα στο γήπεδο για να έρθει το αποτέλεσμα. Μιλάς συνέχεια για το πρωτάθλημα και καταλαβαίνω ότι είναι ο πιο μεγάλος στόχος φυσικά. Στην Ευρώπη δεν προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε χρονιά και έθεσε η διοίκηση ένα στόχο, μια υπέρβαση στην Ευρώπη.
το ξεχνάτε, είναι πλέον δύσκολο. Πώς θα αντιμετωπίσετε τα άλλα μάτς της Ευρώπης? Όχι, δεν ξεχνάμε την Ευρώπη. Σίγουρα το ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στο Champions League είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Θεωρώ όμως ότι επειδή η ομάδα δεν είχε συνοχή από την αρχή, χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες, όπως είδαμε σίγουρα μέσα στη Φιλανδία το παιχνίδι. Ναι, όπως και προχθές εδώ με την Τούρ, το οποίο τα δύο πρώτα σετ ήμασταν πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι αν είχε τη δράση λίγο η ομάδα στα υπόλοιπα σετ, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τη νίκη. Σίγουρα βέβαια και με 3-1, αν και στο tie break προηγηθήκαμε με 6-2 και έγινε εκεί ένα μικρό blackout που έκανε ένα σερί πόντων της Κάφελ. Από εκεί και πέρα τώρα βέβαια εντάξει, με 3 ήττες με 2 βαθμούς είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει τελειώσει βέβαια. Καθοριστικό πιστεύω ότι θα είναι το παιχνίδι αυτό που θα παίξουμε στη Γερμανία, που μετά χαθεί και αυτό και μαθηματικά είναι, είναι δύσκολο. Θεωρώ όμως ότι όλα τα παιδιά τους αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, είναι σημαντικά παιχνίδια και για τον ΠΑΟΚ σημαντικά παιχνίδια, και ώστε να μπορεί και να βρεθεί στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Έτσι, δηλαδή να είναι μια ομάδα η οποία συμμετέχει σε ευρωπαϊκές μεγάλες διοργανώσεις και σιγά σιγά να χτίσει ένα χαρακτήρα ώστε να μπορεί και να πρωταγωνιστεί και σε αυτές τις διοργανώσεις και όχι μόνο στο εγχώριο πρωτάθλημα. Είπες για αυτό το φαινόμενο του ΠΑΟΚ να αλλάζει το ρόστερ του κάθε χειμώνα. Εγώ πιστεύω γούρι και ναι. Το κατάφερε μια χρονιά. Τα κατάφερε και τρεις την κατάφερε. Επόμενη. Άλλαξε, βελτιώθηκε και πέρυσι. Τώρα, αυτό είναι τακτική, είναι τύχη, είναι λάθος? Μην λέτε καταρχήν γούρικο, γιατί θεωρούν και η διοίκηση ότι πλέον είναι θέμα γούρικο. Είδες, ναι. Αυτό, γι' αυτό το κάνουν, ξεκάθαρα. δεν είναι και το πιο σωστό να τα αφήνεις στον Ιανουάριο όλα. Και στο ποδόσφαιρο το κάνουν και είναι λίγο πιο δύσκολο, εντάξει. Εντάξει, είναι πιο δύσκολο γιατί είναι περισσότερο, μεγαλύτερο το ρόστερ, θέλει περισσότερο στις αλλαγές κτλ. Εντάξει, θεωρώ ότι όντως όταν μια ομάδα, μια διοίκηση βλέπει ότι η ομάδα δεν αποδίδει το βόλιο που μπορεί και οι παίκτες που μπορούν κτλ. Και είναι πρωταθλητής, ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής τα τελευταία 3 χρόνια, θα πρέπει να παίζει σαν πρωταθλητής, νομίζω, από το πρώτο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο. Όταν δεν γίνεται αυτό, είναι λογικό να χρειάζονται κάποιες αλλαγές, κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί και διορθώνει κάποιες καταστάσεις και φαίνεται έτοιμο στο τέλος. Ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα καλό το ότι και δεν είναι ωραίο ο πρωταθλητής να μην είναι πρώτος στη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Έτσι, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος, στα κρίσιμα παιχνίδια, η ομάδα θα φανεί έτοιμη για να πάρει τους τίτλους. Να σε φέρω σε λίγο δύσκολη θέση, αλλά θα απαντήσεις νομίζω. Δεν έχεις πρόβλημα. Όλο αυτό το σκηνικό με τον Γκόμεζ, θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ έκανε το σωστό? Και ηθικά και αγωνιστικά και από όλες τις πλευρές. Στο τέλος ο Γκόμεζ, από ό,τι κατάλαβα, είχε και ένα παράπονο. Πώς το είδες εσύ? Εντάξει, θεωρώ καταρχήν ότι η συμπεριφορά της ομάδας προς το χάρη, το γνωρίζω και είμαστε μαζί από την πρώτη χρονιά που ήρθα από την Πανεπιστήμια και να παίξει στην Ελλάδα. Το γνωρίζω προσωπικά. Θεωρώ ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ, ο σύλλογος του ΠΑΟΚ φέρθηκε αρκετά καλά. Το βοήθησε πάρα πολύ σε δύσκολα τη στιγμή του τραυματισμού του. Από εκεί και πέρα νομίζω ήταν απόφαση του προπονητή καταρχήν, γιατί αυτός παίρνει τις αποφάσεις και αυτός μετά έχει την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Να μην τον περιμένει ώστε να είναι έτοιμος το Μάιο. Θα ήταν ένα ρίσκο, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αγωνίζεται και σε άλλη ομάδα της Ελλάδος και ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, που θεωρώ εγώ ότι θα τα βρει, γιατί είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας και θα συνεχίσει το άθλημα, θα παίκτης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν απόφαση καθαρά του προπονητή, σε συνδυασμό φυσικά και με τη διοίκηση, να μην πάρουν αυτό το ρίσκο, ώστε να... γιατί φανταστείτε ότι είναι, όπως είπα και πριν, ο διαγώνος είναι βαρόμετρο για μια ομάδα. Σε περίπτωση ανετοιμότητας, από εκεί και πέρα μια ολόκληρη χρονιά και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί και ολόκληρη η χρονιά θα ήταν δύσκολα μετά και θα ήταν και δύσκολο και για αυτόν. Ναι, βέβαια, ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση. Αλλά λες ότι εσύ, αν ήσουν στη θέση του προπονητή των παραγόντων, μπορεί και να τον περίμενες γνωρίζοντας τι Γκόμεζ. Λες ότι. Το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Ήξερα τα σημαντικά παιχνίδια, αλλά και αυτό παραμένει ρίσκο, γιατί δεν μπορείς ξαφνικά όταν είσαι αρκετό καιρό έξω, χωρίς να έχεις πολλά δυνατά παιχνίδια στα πόδια, να μπορείς να παίξεις τα play-off στο 100%. Θα έπρεπε να αλλάξει για μένα, εάν πήγαινε προς τα εκεί την κατεύθυνση, να αλλάξει λιγάκι
χαρακτήρα της ομάδας, ώστε να βασιστεί και σε άλλους παίκτες επιθετικά, ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί. Τώρα βέβαια αυτά είναι λίγο τεχνικά θέματα τα οποία τα έχει προπονητής και αποφάσισε να γίνει η αλλαγή. Εντάξει, ο διαγώνας που ήρθε είναι ένας δυνατός διαγώνιος, έχει παίξει στην Αργεντινή, έχει πλήρες παλμαρές, είναι γνωστός στον χώρο. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει αρκετά και συνδυασμό με τα υπόλοιπα παιδιά να φέρουμε το αποτέλεσμα. Άρα Θάνο, συνεχίζει η χρονιά και νομίζω ότι θα περιμένουμε πώς και πώς όλοι τους τελικούς των play-off να ζήσουμε αυτή την φοβερή ατμόσφαιρα και εδώ και στο Πειραιά. Όλα εκεί πάνε, έτσι. Θα είναι έκπληξη αν οι δύο ομάδες δεν βρεθούν στο τελικό. Σίγουρα, ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τους τίτλους. Έχει κανένα δύο-τρεις ομάδες από κάτω που έχουν καλές ομάδες. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να σκεπίσουν τις άλλες δύο. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι να κάνουμε κάποια βαλά παιχνίδια και στην Ευρώπη και τα δύο εντός τα οποία έχουμε τα υπόλοιπα, έτσι ώστε με τη βοήθεια του κόσμου να δημιουργηθεί πάλι αυτή η ατμόσφαιρα που θυμόμαστε από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να βρεθεί πάλι η ομάδα και να καταλάβουν και οι καινούργιοι παίκτες και οι ξένοι παίκτες τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ με τον κόσμο του πλευρό του και τι θα σημαίνουν και τα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν στα play-off. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλά. Καλό μεσημέρι. Yes.